Μέρος του σωματείου Soccer World Cyprus, το οποίο διοργανώνει το ποδοσφαιρικό φεστιβάλ Ακαδημίου στην Ayia Napa, σας καλωσορίζω όλους και σας ευχαριστώ για την εδώ παρουσία σας. Η φετινή 19η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί όπως πάντα στις συνεχώς αναβαθμισμένες αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ayias Napas από τις 20 έως τις 25 Απριλίου και θα λάβουν μέρος 392 διαφορετικά ποδοσφαιρικά τμήματα και 5 περίπου χιλιάδες παιδιά. Στη φετινή διοργάνωση τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να διαγωνιστούν σε 11 διαφορετικές ηλικιακές κατηγορίες, ξεκινώντας από τη χρονολογία γέννησης 2003 μέχρι και το 2013. Στην προσπάθεια μας να δώσουμε την ευκαιρία στο μεγαλύτερο δυνατό αριθμό παιδιών για να συμμετέχουν, έχουμε προσθέσει επιπλέον 6 ηλικιακές κατηγορίες σε ξεχωριστά πρωταθλήματα Lions, τα οποία προνοούν τη συμμετοχή παιδιών από το 2007 μέχρι και το 2012 σε λιγότερο ανταγωνιστικούς αγώνες και με περισσότερη έμφαση στη χαρά και στη διασκέδαση. Καινοτομία για φέτος αποτελεί διοργάνωση για πρώτη φορά ξεχωριστού τουρνουά για κορίτσια ηλικίας 15 και κάτω, όπου με μεγάλη ικανοποίηση αναγγέλνουμε τη συμμετοχή 8 ομάδων. Η διοργάνωση του τουρνουά κοριτσιών γίνεται μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας με την ΚΟΠ, αλλά και για σκοπούς στήριξης της όλης προσπάθειας που καταβάλει η Ομοσπονδία μας για την ανάπτυξη του γυναικείου ποδοσφαίρου στην Κύπρο. Στο τουρνουά μας φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε επίσης 35 διαφορετικά ποδοσφαιρικά τμήματα από 7 διαφορετικές χώρες του εξωτερικού, με τη συνοδεία πάρα πολλών συνοδών και γονέων, γεγονός το οποίο μας ικανοποιεί αφάνταστα, αφού με την πλήρη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού φαίνεται πλέον ότι αργά αλλά σταθερά ο θεσμός καθιερώνεται και ως διεθνής. Απόδειξη τούτου αποτελεί και το γεγονός ότι σε σχέση με πέρσι το ποσοστό αύξησης των συμμετοχών τόσο σε ομάδες αλλά και σε επισκέπτες από το εξωτερικό αγγίζει το 70%. Αναλυτικά το παρόντος θα δώσουν 35 διαφορετικά ηλικιακά τμήματα φέτος από το εξωτερικό, από ακαδημίες οι οποίες προέρχονται από χώρες όπως ο Λίβανος, η Ιορδανία, Πολωνία, Αγγλία, Ρουμανία και Αίγυπτο. Επιπλέον από την Κύπρο, όπως κάθε χρόνο, πέραν των 500 προπονητών και υπευθύνων, αναμένεται ότι θα συνοδεύσουν τα παιδιά και τις ομάδες τους, ενώ αναμένεται ότι πέραν των 90 διαιτητών από το Σύνδεσμο Διαιτητών της ΚΟΠ θα έχουν την ευθύνη της διαιτητικής κάλυψης των αγώνων του τουρνουά. Επίσης, 20 περίπου άτομα θα αποτελούν την ιατρική ομάδα της διοργάνωσης και άλλα τόσα περίπου θα αποτελούν την ομάδα ασφαλείας και πρόληψης στη διοργάνωση. Πέραν της μαζικής συμμετοχής ομάδων και παιδιών, η άλλη μεγάλη επιτυχία σε σχέση με τη διοργάνωση είναι το γεγονός ότι το τουρνουά αναμένεται, όπως πάντα, ότι θα το παρακολουθήσουν πέραν των 20.000 φιλάθλων, οι οποίοι ως επιτοπλίστο θα προέρχονται από τις οικογένειες των παιδιών. Η Ayia Napa και τα ξενοδοχεία της, αλλά και γύρω περιοχή της αμοχώς του, αναμένεται ότι θα πλημμυρίσουν και πάλι από κόσμο, γίνοντας έτσι όπως κάθε χρόνο το έναυσμα για τη νέα τουριστική περίοδο. Μέσα σε αυτό το ποδοσφαιρικό περθύμερο χαράς, διασκέδασης και ψυχαγωγίας, το τουρνουά μας φέρνει κοντά και ενώνει στην ουσία ποδοσφαιρικά όλους όσους εμπλέκονται στον τομέα των ακαδημιών, αφού σε αυτό συμμετέχουν μαζικά όλες οι ομάδες και ακαδημίες από όλη την ελεύθερη Κύπρο. Νιώθουμε δε περήφανοι αλλά και ευχαριστημένοι γιατί ο θεσμός αγκαλιάζεται κάθε χρόνο όλο ένα και περισσότερο. Γι' αυτό και εμείς ως διοργανωτές θεωρούμε ότι όλη η προσπάθεια και όλη η διοργάνωση αξίζει της δέουσας προβολής και προώθησης, αλλά και γενικότερα της πολύπλευρης και διαρκούς υποστήριξης σας, η οποία αποδεικνύεται με τη σημερινή παρουσία σας στη δημοσιογραφική διάσκεψη. Ως εκ τούτου, θα ήθελα να μεταφέρω τις ευχαριστίες μας για τη φετινή επαναλαμβανόμενη συνεργασία μας προς τον τηλεοπτικό συνεργάτη μας στη ΣΥΤΑ, τον Δήμο Ayia Napas και τον αντίδημαρχο φίλων προσωπικά τον κύριο Χρήστο Ζανέτου για τη συνεχή υποστήριξη και την αρθροθέτηση του τουρνουά. Ευχαριστίες εκφράζουμε επίσης στο Υφυπουργείο Τουρισμού για τη σταθερή υποστήριξη, αλλά και στους διαχρονικούς υποστηρικτές μας, την ΚΟΠ και τον ΚΟΑ. Ευχαριστούμε επίσης τους Παγκύπριους Συνδέσμους Ποδοσφαιριστών, Προπονητών και Ιδιωτικών Ακαδημιών, καθώς και τις χορηγούς εταιρείες Ocean Basket, Waterway Water Park, Hard Rock Cafe, Famous Sports και Maitre για την χορηγία της επίσημης μπάλας στη φετινή διοργάνωση. Ευχαριστίες επίσης στη Sports Gear και το Elite Sporting Club στη Λάρνακα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζουμε επίσης στους χορηγούς επικοινωνίας, τον τηλεοπτικό σταθμό Omega και ραδιοσταθμού Super Sport FM και Δρόμος FM. Η φετινή μας διοργάνωση θα είναι αναβαθμισμένη και εμπλουτισμένη γενικότερα, αφού στον χώρο του τουρνουά θα λειτουργεί περίπτερο merchandise για προώθηση και πώληση αναμνηστικών ειδών της διοργάνωσης σε συνεργασία με τη χορηγό εταιρεία Hercules. Επιπλέον και με την εμπλοκή της φυτής χορηγού εταιρείας Party City, αναμένουμε σημαντική αναβάθμιση στους χώρους της διοργάνωσης και ειδικότερα στο κομμάτι υπηρεσιών και εστίασης προς τους παρευρισκομένους. Όπως έχουμε προαναφερθεί, στο τουρνουά μας, το οποίο πραγματοποιείται φέτος για 19η συνεχόμενη χρονιά, αποτελεί για μας μια πραγματική ποδοσφαιρική γιορτή για τα μικρά παιδιά και ο στόχος όλων εμάς
τόσο οι οργανωτές, αλλά και όλων όσων θα παρευρεθούν στην διοργάνωση, θα πρέπει να είναι η προστασία των παιδιών, στα οποία θα πρέπει να τους δοθεί ευκαιρία μακριά από το άγχος και την πίεση της νίκης να απολαύσουν και να διασκεδάσουν με την ψυχή τους. Θα πρέπει όλοι μας να εθαρρύνουμε και να χειροκροτήσουμε όλα τα παιδιά την προσπάθεια που θα καταβάλουν μέσα σε ένα πνεύμα αθλητοπρέπειας και σεβασμού προς τους κανόνες, στους διαιτητές και γενικά σε όλους τους παρευρισκομένους. Καλούμε λοιπόν με βάση και τα πιο πάνω όλους τους προπονητές και γονείς των παιδιών όπως επιδείξουν κόσμια γιορτή συμπεριφορά, όπως αρμόζει άλλωστε για το καλό νοούμενο συμφέρον των ιδίων των παιδιών, αλλά και γενικότερα της διοργάνωσης. Ζητούμε παράλληλα τη συνεργασία όλων με σκοπό την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των οποιονδήποτε πιθανών προβλημάτων εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Σας ευχαριστώ και πάλι όλους και εύχομαι κάθε επιτυχία στις ομάδες και καλή διασκέδαση στα παιδιά που θα συμμετέχουν. Εκ μέρους του Δήμου Αγίας Νάπας, θέλω και εγώ με τη θερμά σας καλωσορίσω την δημοσιογραφική διάσκεψη σχετικά με το Αγία Νάπα Youth Soccer Festival. Ένα φεστιβάλ που ξεκίνησε το 2001 από κάποια άτομα με όραμα για τον αθλητισμό και τον ποδόσφαιρο και συνεχίζει φέτος για 19η φορά να διοργανώνεται στο Δήμο Αγίας Νάπας. Ένα φεστιβάλ το οποίο συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες πανευρωπαϊκές εκδηλώσεις και χώρους των Ακαδημιών και για τα επόμενα χρόνια είναι στόχος όλων η προσέλκυση όλων και περισσότερων ομάδων και αναβάθμιση σε ποιοτικό επίπεδο αυτού του φεστιβάλ. Ένα τουρνά το οποίο είναι το μεγαλύτερο στη Μεσόγειο και κάθε χρόνο η Αγία Νάπα προσπαθεί να αναβαθμίζει τις εγκαταστάσεις του αθλητικού της κέντρου προσδοκώντας να προσφέρει έναν ποιοτικό προϊόν που θα στηρίζει τον αθλητισμό μέσα από τον οποίο θα στηρίζεται και ο τουρισμός τόσο ο εγχώριος όσο και εισερχόμενος από το εξωτερικό. Εξού και τα τελευταία χρόνια ο Δήμος Αγίας Νάβας αναβαθμίζει και εμπλουτίζει τις διάφορες εγκαταστάσεις με αναβαθμισμένες υπηρεσίες και ως επίσης και αναβαθμισμένες άλλες αθλητικές δραστηριότητες όπως το τρίαθλον και ο μαραθώνιος. Αυτή η 19η διοργάνωση έχει συμμετοχή γύρω στις 400 ομάδες με περίπου 6.000 παιδιά συμπεριλαμβανομένου, όσο έχει αναφερθεί και πριν, ομάδων κοριτσιών. Ηλικίας 6 με 16 ετών, συμπεριλαμβανομένου 36 ομάδων του εξωτερικού και λαμβάνει η χώρα στην Αγία Νάπα σε 15 διαφορετικά γήπεδα τα οποία διαθέτει ο Δήμος μας. Ο Δήμος Αγίας Νάπας, στα πλαίσια της στήριξης και αναβάθμισης του τουρνουά, σε συνεργασία με τους διοργανωτές, προωθούν κάθε χρόνο οτιδήποτε είναι αναγκαίο για μια αναβαθμισμένη και επιτυχημένη γιορτή που αφορά αυτήν την διοργάνωση. Η επισκεψιμότητα αναμένεται να ανέλθει στις 20.000 άτομα και όλοι καλούμε όλους να συνεργαστούν για αυτήν την επιτυχία μέσα σε κόσμια πλαίσια και συνεργασία. Η διοργάνωση έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αγίας Νάπας και της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και θέλω να διαβεβαιώσω ότι ο Δήμος Αγίας Νάπας θα είναι πάντα ρογός στη διοργάνωση αυτή και θέλω να ευχαριστήσω την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου για τη στήριξη, ως επίσης να απευθύνω τις ευχαριστίες μας σε όλους τους υποστηρικτές, χορηγούς και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για αυτή την διοργάνωση. Να ευχαριστήσω θερμά τους διοργανωτές, οι οποίοι είμαι σίγουρος ότι καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιτυχία του τουρνουά αυτού, έναν τουρνουά που προβάλλει την Κύπρο μας σε διεθνές επίπεδο. Θέλω να ευχαριστήσω όλες τις ομάδες και ακαδημίες που θα συμμετέχουν σε αυτήν την διοργάνωση τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό και να τους ευχηθώ κάθε επιτυχία. Προσκαλούμε και περιμένουμε όλους τους Κύπριους και όλους όσους θα συμμετέχουν να στηρίξουμε αυτήν την διοργάνωση η οποία θα γίνει μεταξύ 20 και 25 Απριλίου και είναι μια τόσο σημαντική πραγματικά στις σημερινές μέρες που ζούμε διότι ο αθλητισμός είναι το καλύτερο για τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ. Είναι τόσο σημαντικό αθλητικό γεγονός που διοργανώνεται σε περίοδο χαμηλής ακόμη τουριστικής κίνησης με την αυξανόμενη συμμετοχή ξένων νεαρών αθλητών που σύντομα θα αποτελέσουν τους νέους πρεσβευτές της Κύπρου στον αθλητικό τουρισμό αποτελεί για το Υφυπουργείο Τουρισμού στρατηγική προτεραιότητα. Στα ίδια πλαίσια, το Υφυπουργείο Τουρισμού
στηρίζει οικονομικά τις προσπάθειες του Δήμου Αγίας Νάβας για τη συντήρηση και αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων, στις οποίες διοργανώνεται το τουρνουά, καθώς και άλλες σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις. Τελειώνοντας, να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στις εκατομμυρίες που συμμετέχουν φέτος στο τουρνουά, τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό, και ας αφήσουμε το Fair Play να επικρατήσει. Στην αξία, αφού σε αυτό συμμετέχουν και πρωταγωνιστήσουν τα παιδιά. Μέσα από τη συμμετοχή του, οι ακαδημίες, τα παιδιά αποκτούν όχι μόνο τεχνικές δεξιότητες, αλλά κυρίως αναπτύσσουν χαρακτήρα μέσα από την ομαδικότητα, το χτίσιμο σχέσεων, αλλά και την υγιή ανταγωνισμό. Να συγχαρούμε επίσης τους διοργανωτές, γιατί κατάφεραν διαχρονικά να μεγαλώσουν αυτό το τουρνουά. Είναι σημαντικό ότι έχουμε και ομάδες από το εξωτερικό, φέτος και κορίτσια. Δίνουν ζωή στην Αγία Νάπα σε μια περίοδο όντως που είναι μικρή και όντως περιμένουμε όλοι να πάρουμε τα παιδιά μας, γιατί και εμείς έχουμε παιδιά, συμμετέχουμε, να πάμε στην Αγία Νάπα. Είναι κάτι το πρωτόκολλο, κάτι το διαχρονικό. Η Σίτα Βίζιον στηρίζει διαχρονικά τον αθλητισμό, το ποδόσφαιρο, αλλά και γενικά όλα τα αθλήματα. Δίνει έμφαση στα τοπικά αθλήματα και να στηρίξουμε τους Κύπριους αθλητές. Γι' αυτό και μεταδίδουμε πέραν του Μαρία Νάβας και άλλα αθλήματα, όπως θα δείξουμε φούτσα, θα δείξουμε βόλεϊ, δείχνουμε, από το πρώτο θα εντάξουμε το πρόγραμμα μας και τα grassroots. Έχουμε συμφωνήσει με την ΚΟΠ, σε μια προσπάθεια να βαθμίσουμε τα μικρά πρωταθλήματα και να ρίξουμε τους μικρούς. Δεν ξέρω από πώς θα γίνει το πρόγραμμα, θα είναι δημιουργικά κάποια μια στιγμή και τα λοιπά, αλλά νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ. Έχουμε πάρει από φέτος και το Youth League του Champions League, οπότε τα παιδιά μπορούν να παρακολουθούν φλεναρά μεγάλες ομάδες για να δουν πώς παίζουν και στο εξωτερικό, που είναι μεγάλη σημασία και αυτά. Εμείς θα μεταδώσουμε ζωντανά τους τελικούς που θα είναι την Τετάρτη. Θα υπάρχουν ζωντανά ρεπορτάζ, συνεντεύξεις από τις 3 το απόγευμα μέχρι τις 7 που θα γίνουν και οι απονομές. Θα είμαστε εκεί καθ' όλη τη διάρκεια του τουρνουά με κάμερες, με στιγμιότυπα. Θα προβληθούν και τα παιδιά στην εκπομπή με ώρα για μπάλα. Οπότε θα έχουμε ένα εκτενή ρεπορτάζ από όλων των 5 μέρες που θα χτίσει το τουρνουά. Κλείνοντα, να ευχηθώ καλή επιτυχία στην Ακαδημία, να ανεξαρτηθεί σε πλαίσια αυτοπρέπειας. Είναι πάρα πολλά τα παιδιά, πάρα πολλοί ο κόσμος.